Καλημέρα από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Έχουμε μαζί μα τον κύριο Δημήτρη Παπαστεριού και έχουμε μια είδηση που θα θέλαμε να σχολιάσουμε κυριολεκτικά επί του πιεστηρίου. Είδαμε πριν από λίγη ώρα, πολύ λίγη ώρα, αλλαγέ όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν, σε αυτό το μείζον θέμα τη κυβερνοασφάλεια, ποιε πρωτοβουλίε έχετε αναλάβει και πόσο ασφαλή στο τέλο ημέρα μπορούμε να νιώθουμε. Η αλήθεια είναι πω είχαμε ειδήσει σήμερα το πρωί εδώ σε αυτόν τον υπέροχο χώρο Στου Δελφού, η Εθνική Αρχή Κυβερνήτων ξεκινά. Το νομοσχέδιο πέρασε ούτω ή άλλω πριν από περίπου ένα μήνα από την Ελληνική Βουλή. Και στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο περάσαμε πλέον και τον ορισμό του νέου διοικητή. Πρόκειται για τον Μιχάλη Μπλέτσα, ηλεκτρολόγο, μηχανικό και μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, ερευνητή του MIT. Έναν άνθρωπο ο όλα αυτά τα 26 χρόνια τα οποία είναι στι ΟΠΑ, ασχολούνται με όλα τα συστήματα ε, του MIT και νομίζω πω είναι ο πλέον κατάλληλο άνθρωπο για να στήσει από την αρχή ε, την καινούργια αυτή δομή. Τι κάνει η Εθνική Αρχή Κυβέρνηση Ασφάλεια, Στον ΣΕ έρχεται να, βάλει, να βγάλει μια ομπρέλα πάνω από όλα τα συστήματα, όχι μόνο του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Γιατί η Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία Ενι NIS2 έχει πολύ συγκεκριμένε ε, οδηγίε για το πώ πρέπει πραγματικά να δομήσουμε και συστήματα αλλά και διαδικασίε για να είμαστε όλοι πιο ασφαλεί. Και πέρα από την ασφάλεια, έχουμε δει και μια σειρά από πρωτοβουλίε, μια σειρά από πλατφόρμε, αν μου επιτρέπετε η φράση, από το Υπουργείο σα που αφορούν σημαντικά θέματα για την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά και αν βάλουμε και σε αυτά και την πολιτική προστασία και την ασφάλειά του. Ποιε είναι αυτέ οι πρωτοβουλίε και τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη στο τέλο τη ημέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν φτιάχνουμε μόνο τεχνολογία για την τεχνολογία. Δεν ψηφίο που είμαι μόνο γιατί έχουμε μία τρέλα. Είμαι ηλεκτρονομικανικός και θέλω απλά να δείξω τι ωραία πράγματα μπορεί να κάνει η τεχνολογία. Λοιπόν. Θέλουμε τεχνολογία για την καθημερινότητα και τον άνθρωπο. Και θα έλεγα δύο-τρία συστήματα τα οποία ήδη έχουν παραχθεί από το Υπουργείο. Πολική προστασία. Είμαστε ακόμα στον Απρίλιο και βλέπουμε δεκάδε φωτιέ. Ήδη το σύστημα το οποίο αποκοινούμε το Υπουργείο Πολιτική Προστασία και Εσωτερικών φτιάξαμε είναι στον αέρα, στη διάθεση των Δήμων για να μπορέσουν πλέον πολύ πιο εύκολα να βρουν του ιδιοκτήτε των ακαθάριστων οικοπαίδων. Αντούλανε κατευθείαν πληροφορία από το κτηματολόγιο, του ειδοποιούν ηλεκτρονικά και όχι με την απαρχιωμένη διαδικασία των επιστολών, των συστημένων που δεν τι πέραν ποτέ. Άρα έχουμε πλέον καινούργιο πλουστάσιο σε αυτό. Επίση, πλέον οι δαπάνε των Δήμων με καινούργια πλατφόρμα πάλι με το Υπουργείο Εσωτερικών είναι εκεί για να μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξέρουμε τι γίνονται τα χρήματα των πολιτών τα οποία παίρνουν δίνουν για τη δουλειά αυτή. Επίση, παραλίε. Πρώτο Σαββατοκύριακο στι παραλίε, κακό με την έννοια ότι έχει αλλάξει το κλίμα και έχουμε ζεστό καιρό α, πολύ νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά τουλάχιστον έχουμε εργαλεία για να αφήσουμε ελεύθερε παραλίε. Μπορούμε πλέον να δούμε σε κάθε παραλία που πάμε τι ακριβώ έχει νοικιαστεί και πώ αυτό, από αυτό χρησιμοποιείται. Και τέλο, μια και μιλάμε για ασφάλεια και είχαμε και δυσάρεστα, τραγικά γεγονότα αυτό το διάστημα, τι γίνεται με την αστυνομία, τι θέλουμε στα γήπεδα τελικά να είναι εκεί και όχι στι πλατείε και του δρόμου που χρειάζεται πιθανώ. Φτιάξαμε την καινούργια πλατφόρμα για την ψηφιακή ταυτοποίηση. Πάει εξαιρετικά καλά. 230.000 άνθρωποι γραφήκαν στο Εθνικό Μητροπικοινωνία. 120.000 άνθρωποι κατεβάσανε το νέο wallet. προκειμένου πλέον αυτή η ταυτοποίηση να γίνεται ψηφιακά χωρί τη μεσολάβηση άλλων ανθρώπων. Και δεν θα μπορούσα να μην κλείσω του κουβέντα με μια αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι βασικό θέμα του φόρουμου, το βλέπουμε παντού. Ω Ελλάδα, τι κάνουμε. Ω Ελλάδα, θεωρώ πω είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή, το Δεκέμβριο ήμασταν μία από τι πολύ πρώτε χώρε που βγάλαμε τον ψηφιακό βοηθό, το MyGov, στο gov.gr, συνενώνοντα στην ουσία όλε τι πληροφορίε για ψηφιακέ υπηρεσίε και διεργασίε. Την ώρα αυτή το ίδιο γίνεται και με το κτηματολόγιο, το οποίο ετοιμάζει το δικό του ψηφιακό βοηθό σε ένα ιδιαίτερο θέμα και όχι πάντα εύκολο θέμα. Άρα, είμαστε εκεί και συνεχίζουμε με διαχείριση δεδομένων. Συζητάμε τώρα με φορεί του κράτου για το πώ τα δεδομένα μα, αφού τα διασφαλίσουμε και αφού γίνουν ανώνυμα, θα μπορέσουν να αποτελέσουν την για χάραξη νέων πολιτικών ή εξοικονόμηση πόρων για το ελληνικό δημόσιο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.